Πάμε τώρα σε πολιτική συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Ο Δημοσθένης Δούκας είναι μαζί μου. Μαζί μας επίσης στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μιχελάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχελάκη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα πρώτα να σας ζητήσω τις εκτιμήσεις του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και τις δικές σας προσωπικά για το πώς εισέπραξε ο κόσμος όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, το λεγόμενο Ζάπιο 2, πλέον έτσι όπως έχουμε συνηθίσει όλοι να τα ονομάζουμε, αυτήν την δέσμη μέτρων και προτάσεων που παρουσίασε, πώς την εισέπραξε ο κόσμος και πώς έφτασε σε εσάς ο αντίκτυπος αυτός, κύριε Μιχελάκη? Θεωρώ ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και από τον κόσμο, αλλά και από παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έχουν δει στις προτάσεις αυτές πράγματι μία ελπίδα για να μπορέσει η χώρα να ξεκινήσει να βγαίνει από την κρίση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εποχή που κυριαρχείται από τον κρίζο. Βλέπουμε στην αγορά να υπάρχει ανασφάλεια, να υπάρχει φόβος και να υπάρχει αγωνία για το αύριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση ήρθε τη στιγμή που θα προσπαθήσει να δώσει μια ελπίδα για να μπορέσει να πιστέψει ο Έλληνας ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια να βγούμε από την κρίση. Και θεωρώ ότι η πρόταση αυτή έχει αγγίξει τον κόσμο, διότι αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται η χώρα για να μπορέσει να ξεκινήσει μια ανάπτυξη, για να βγει η χώρα από τον κύκλο της ύφεσης. Αυτό το οποίο είχε υποθεί πριν από μία εβδομάδα και πριν από ένα μήνα, ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά είναι νεφελώδεις όσον αφορά την πρόταση, δηλαδή, για έξοδο από την κρίση. Αυτή τη φορά θεωρείτε ότι αυτά τα νέφη, εάν υπήρχαν, έχουν διαλυθεί πλέον? Να σας πω το εξής. Καταρχήν για τον νεφελώδες, μου θυμίζει λίγο τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Λοβέρδου, για την κυβερνητική πολιτική. Σας θυμίζω τη δήλωση που έκανε, ότι εγώ σε νεφελώδη δεν μπορώ να συμμετέχω. Άρα λοιπόν αυτή η λέξη ίσως δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, γιατί παραπέμπει στην κυβερνητική πολιτική. Να πω όμως κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να κάνω στήρα αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι η αντίδραση της κυβέρνησης στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ομοιογενής. Βλέπεις στελέχη, υπουργούς, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν καλά στοιχεία, υπάρχουν θετικά στοιχεία στα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Υπάρχουν άλλες αντιδράσεις υπουργών, οι οποίες λένε αυτά τα έχουμε πει και εμείς και τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας. Βέβαια τώρα τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, γιατί δεν τα αποφασίζουν να τα εφαρμόσουν κιόλας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι, οι οποίοι όμως καλύπτονται πίσω από non-paper και από ανωνυμία. Είναι αυτά τα οποία έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών, που λέει ότι η πρόταση δεν στέκει καθόλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι αντιφάσεις ανάμεσα στα στελέχη της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο έχουν σε μια πρόταση που πραγματικά αγγίζει την πραγματική οικονομία. Καλά, αυτό το δεν στέκει καθόλου βέβαια είναι θέμα προς συζήτηση, γιατί από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς βγαίνει και λέει συγκεκριμένα πράγματα, μείωση του ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, ασφαλιστικό εγώ δυσφορά, θέλω να σας πω, εκεί είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ακούστε να σας πω, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είστε ακρίτες και δίπλα σας έχετε χώρες οι οποίες έχουν κίνητρα μεγάλα για να φύγει μια επιχείρηση από τη χώρα μας και να πάει σε αυτές. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι, εσείς δηλαδή το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα σε αυτή τη χώρα. Και λέω λοιπόν, αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη γειτονική Τουρκία, στη γειτονική Βουλγαρία. Η μείωση δηλαδή των φορολογικών συντελεστών για να μπορέσει να γίνει κίνητρο, να έρθει ένας επιχειρηματίας και να επενδύσει. Είτε ένας επιχειρηματίας να μείνει στη χώρα του. Αυτό το πράγμα, το τόσο απλό, γιατί δεν μπορούμε εμείς να το εφαρμόσουμε? Δεν θα κρατήσουμε θέσεις εργασίας? Δεν θα μπορέσουμε να τις αυξήσουμε? Δεν θα κυκλοφορήσει χρήμα στην αγορά? Δεν θα πάρει μια ανάσα η οικονομία? Δεν θα υπάρξει μια πρώτη εκκίνηση για να μπορέσουν να πάνε λίγο τα πράγματα καλύτερα? Σας λέω ένα παράδειγμα απλό που εσείς το ζείτε και το ξέρετε. Και το ζούμε χρόνια, αυτό είναι το ζήτημα βέβαια. Και το ζείτε είναι χρόνια. Έτσι. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι των δύο μηνών, ούτε του ενός χρόνου και των δύο χρόνων. Είναι και περισσότερα χρόνια που αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε σχέση με τις πρανές χώρες. Ο συνάδελφός μου, ο Δημοσθένης Δούκας, έχει το λόγο. Κύριε Μιχελάκη, εγώ θα πάω σε θέματα που αφορούν την περιφέρεια, αλλά πριν ξεκινήσουμε τα τρία θέματα που θέλω να σας θέσω, εμείς απασχολώ πολύ για την περιφέρεια. Εγώ πραγματικά, διαβάζοντας με προσοχή τις ανακοινώσεις της επανακίνησης της Νέας Δημοκρατίας,
για πρώτη φορά είδα επιτέλους ένα στοχοποιημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο, που θα αρδεύει όμως και θα αναφέρεται σε αυτό που θεωρώ ότι είναι το μόνο μέσο για την ανάκαμψη της οικονομίας, ο ιδιωτικός τομέας και ο επιχειρηματικός. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα μέτρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, είπαμε για το θέμα των φορολογικών συντελεστών, πάρα πολύ σημαντικό. Ένα θέμα επίσης πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, που φαντάζομαι ότι όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή το ζουν, είναι οι εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιήσει το κράτος απέναντι στους πολίτες. Αυτή τη στιγμή συνολικά το χρέος του κράτους προς τους ιδιώτες είναι σχεδόν 10 δις. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Δεν μπορεί το κράτος, όπως έχει πει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι αυστηρό με τους άλλους και το ίδιο να είναι μπαταχτσής και να προσχωρεί πρώτος στο κίνημα του «δεν πληρώνω». Ένα άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε, το ξέρουν όλοι, ότι η οικοδομή είναι μία ατμομηχανή που σέρνει την οικονομία. Είναι μία ατμομηχανή που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη. Είναι ένα αντικείμενο οικονομικό που ζει πάνω από 200 επαγγέλματα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το αφήνεις να πεθαίνει. Είτε αφορά με κίνητρα αυτά καθεαυτά για το χώρο της οικοδομής, είτε με επιδοτήσεις για στεγαστικά δάνεια, είτε με οποιαδήποτε άλλα μέτρα, για να μην κουράζω τους τηλεθεατές μας, σε αυτά τα οποία φαντάζομαι έχετε παρουσιάσει. Να πάμε σε τρία... Τώρα, όσον αφορά για την περιφέρεια που είπα. Ωραία. Επειδή πέρα από όλα αυτά τα οποία αφορούν όλη τη χώρα, αυτά τα μέτρα είναι μια πρώτη, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι μια επανεκκίνηση για να μπορέσει να πάρει μπρος η μηχανή, να μπει σε λειτουργία η αναπτυξιακή διαδικασία και να αρχίζουμε να βγαίνουμε από το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Δεν είναι ένα πρόγραμμα συνολικό κυβερνητικό. Μάλιστα, αν θα προσέξατε ίσως, αν παρακολουθήσατε την ομιλία του Προέδρου, ότι έχουμε πει ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες αναφορές για άλλους τομείς. Για την παιδεία, για την ασφάλεια, για την έρευνα, για την ανάπτυξη, για το θέμα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, που αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και που αυτό επίσης ενδιαφέρει την περιοχή. Να μείνουμε λίγο ακριβώς στον ορυκτό πλούτο. Και συγγνώμη, ένα τελευταίο, ναι, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Το πρόγραμμα 1x13, τι σημαίνει 1x13, οι αναπτυξιακές δράσεις, συγκεκριμένες αναπτυξιακές δράσεις, για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Λοιπόν, επειδή στην περιοχή μας υπάρχει ένας τεράστιος, μα τεράστιος, ανεκμετάλλευτος πλούτος υπόγειος, τεράστιων διαστάσεων, που μπορεί δηλαδή να δώσει, είναι καταγεγραμμένο από το ΙΓΜΕ και από επιστημονικούς φορείς, ότι το υπέδαφος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας είναι ένας θησαυρός. Και όμως, ενώ βλέπουμε την κυβέρνηση να λέει fast track για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις είναι μπλοκαρισμένες, οι επενδύσεις δεν προχωρούν, οι επενδύσεις στοχοποιούνται και μένουν στα σκαριά. Εσείς χθες ο κύριος Σαμαράς είπε ότι θα υπάρξει fast track και τις μικρότερες επενδύσεις, να μην περιμένουμε, σκεφτόμαστε μόνο τον Αστακό και το Κατάρ. Προσέξτε, το fast track, ακριβώς όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, θα αφορά όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις ξένες, θα αφορά και μικρότερες αλλά και ελληνικές. Για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει το fast track να αφορά μόνο ξένους και μεγάλους και όχι και συμπατριώτες μας, επιχειρηματίες και μικρότερες επιχειρήσεις? Είδαμε εξάλλου ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν καταλήξει σαν την περίπτωση του Αστακού. Έχουμε δει όλα αυτά τα δημοσιεύματα εφημερίδων για το θέμα του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στο ελληνικό και οι εμπλοκές που έχουν δημιουργηθεί. Βλέπουμε δηλαδή ότι περιμένοντας τα μεγάλα χάνουμε τα μικρά, που τα μικρά μπορούν να συντηρήσουν και να ξεκινήσουν μια διαδικασία ανάπτυξης που τόσο την έχουμε ανάγκη. Ωραία. Όσον αφορά το θέμα της εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εγώ προσωπικά, επειδή χρόνια, 30 χρόνια σχεδόν στη δημοσιογραφία, ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο λόγο όλος αυτός ο πλούτος αυτής της χώρας, σπάνια μέταλλα, σπάνιες πρώτες ύλες που υπάρχουν κρυμμένα στο υπέδαφος της χώρας μας, θα μπορούσαν να δώσουν μια πολύ μεγάλη ανάσα στη χώρα. Και να πάω βέβαια και στο τελευταίο, που έχει να κάνει με τον πλούτο που βρίσκεται στις θάλασσες μας, όσον αφορά το θέμα της ανακήρυξης των ΑΟΖ. Έτσι, όσον αφορά του να οριοθετήσουμε σε συμφωνίες με άλλες χώρες, που επίσης δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το προχωράμε. Δεν το προχωράμε με την Κύπρο. Δεν το προχωράμε
έτσι σε συνεργασία με άλλες χώρες που βρίσκονται νότια των θαλασσίων συνόρων μας. Για ποιο λόγο δεν γίνονται αυτές οι διαδικασίες? Το να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και να περιμένουμε ακόμα και στο Ιόνιο. Ακόμα και στο Ιόνιο. Έχουν σταματήσει ακόμα και εκεί οι διαδικασίες. Θέλω να πω ότι αυτά είναι όλα τα πράγματα που στην κατάσταση που βρισκόμαστε, στην σοβαρή κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν μπορούν να περιμένουν. Είναι έγκλημα να περιμένουμε, να το πω απλά, έτσι λαϊκά, πες επίτα να σε φάω. Πάντως, κύριε Μιχελάκη, επειδή είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι το θέμα του ορυκτού πλούτου, ειδικά στην περιοχή μας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ρωτήσατε γιατί δεν προχωρούν. Αναρωτηθήκατε γιατί δεν προχωρούν. Είναι συγκεκριμένα και αυτά. Υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εκεί η Νέα Δημοκρατία πώς βλέπει το όλο θέμα και το πώς βγαίνει ο Πρόεδρος και λέει ότι θα προχωρήσουν όλα αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα της γραφειοκρατίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ανέφερα ένα παράδειγμα για το θέμα της μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος, ας πούμε. Mm-hmm. Να περιοριστούν οι επαφές με την γραφειοκρατική μηχανή, έτσι, κρατική μηχανή, και να μπορέσουν. Ξέρετε, το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα δεν είναι πρόβλημα νόμου. Εγκρίσεις επί εγκρίσεων κτλ. Έτσι. Δηλαδή, το να φτιαχτεί μια επιχείρηση, το να πάει να βρεις το δίκιο σου, το να πάει να κινηθείς μέσα σε μια δεδαλώδη και αργή κρατική μηχανή, σκοτώνει πραγματικά την επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Είπαμε συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα τελευταίο, θυμήθηκα τώρα. Είμαστε με διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ σχεδόν 18 μήνες και έχουν 10 φορολογικά νομοσχέδια. Πέστε μου, ποιος επιχειρηματίας θα κάτσει να επενδύσει σε ένα ασαφές φορολογικό περιβάλλον, που είναι μείζον? Δεν σας λέω για τους φορολογικούς συντελεστές. Να μην ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα σημαίνει παντού. Δεν έχουμε πρόβλημα νόμων. Δεν έχουμε, αντίθετα, έχουμε πρόβλημα πολυνομίας. Ένα δεδαλώδες σύστημα στο οποίο κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί επιχειρηματικά, έτσι, εμπόδιο να βρει μπροστά του στα βήματα που θα θελήσει να κάνει. Δηλαδή, ουσιαστικά αποτρέπεις τον επιχειρηματία, τον άνθρωπο που θέλει να επενδύσει, να έρθει εδώ να βάλει τα λεφτά του. Και εμείς αυτή την περίοδο το έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη παρά ποτέ. Μάλιστα. Πάντως, εγώ θα επιμείνω λίγο για το θέμα αυτό του ορυκτού πλούτου, γιατί και εδώ, γενικά στην περιοχή μας, ξέρετε, υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις επί του θέματος, αλλά φτάσαμε σε μια κατάσταση. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πλέον με την ανεργία και την υπανάπτυξη ουσιαστικά, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι ψάχνονται, κύριε Μιχελάκη. Και έχει φτάσει σε σημείο και άνθρωποι που είχαν άλλες απόψεις να έχουν τώρα διαφορετικές. Όπως για παράδειγμα ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, ο οποίος έλεγε άλλα αυτά που λέγαμε πριν από 4 χρόνια και πριν από 5 χρόνια, αλλά τώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πεινάνε και ζητάνε μια θέση εργασίας. Γι' αυτό και σας ρώτησα με επιτάσεως, γιατί το θέμα εδώ είναι σημαντικό στην περιοχή. Γι' αυτό και σας το έθεσα και είναι, πιστέψτε, είναι σημαντικό για όλη την Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι την ιδιαιτερότητα της περιοχής, αλλά πιστέψτε, είναι σημαντικό για όλη τη χώρα. Και πιστέψτε με ότι αυτό το πράγμα δεν μπορείτε να φανταστείτε, μάλλον θεωρώ ότι μάλλον εσείς μπορείτε να φανταστείτε περισσότερο από πολλούς άλλους, πόσο μπορεί να βοηθήσει στο να βγούμε από την κρίση. Η εκμετάλλευση μπορεί να προσφέρει. Ναι. Ακριβώς, η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Υπάρχει, όταν λέω χρυσός, είναι και σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Χρυσός μες στο υπέδαφος μας, πλούτος. Ναι, αλλά αυτά τα στερεότυπα που δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση υπέρ του εθνικού πλούτου και υπέρ της κοινωνίας αυτών των ορυκτών και του χρυσού και όλων, πού θα πάει αυτό, μέχρι πού μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία, πριν καταρρεύσει εννοώ? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι γκρίζα, είναι θολά και όλοι τα βλέπουμε μαύρα. Ο δε Έλληνας το βλέπουμε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Από όσο ξέρω, έχετε και εσείς μια δημοσκόπηση μετά. Την οποία θα παρουσιάσουμε τώρα. Σίγουρα θα έχετε ρωτήσει πιθανόν ή θα υπάρχουν στοιχεία από έρευνες για το πώς βλέπουν το μέλλον τους οι άνθρωποι. Έτσι. Και σίγουρα τα πράγματα είναι μαύρα. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι μπορούμε να βγούμε. Ο Έλληνας έχει ανεξάντλητες δυνάμεις. Είναι ικανός. Έχει μάθει να ζει. Έχει επιβιώσει κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πιστεύω ότι και από αυτή τη μάχη θα βγούμε νικητές. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μια προσπάθεια η οποία θα ξεκινήσει στο τέλος θα έχει επιτυχή κατάληξη. Και θέλω να πιστεύω οι προτάσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση και να είναι αυτό που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Μάλιστα. Το εύχομαι και το ελπίζω. Κύριε Μιχελάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να είστε καλά. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σας.
Να πάμε σε άλλο θέμα. Σε λίγο θα έχουμε τη δημοσκόπηση, έτσι, το τελευταίο μέρος της παρουσίασης της δημοσκόπησης, και σήμερα είναι το ενδιαφέρον πρόθεση ψήφου. Πάμε λίγο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Χθες ήταν η πρεμιέρα με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Το θέμα είχε να κάνει με τις νέες τεχνολογίες. Και όπως τόνισε ο προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, οι μαθητές είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, οπότε και το θέμα δεν τους δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν προκλήθηκε κανένα πρόβλημα κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων και η διαδικασία κύλησε ομαλά. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ενιαίων λυκείων με πρώτη δοκιμασία αυτής της νεοελληνικής γλώσσας. Οι περισσότεροι υποψήφοι στην Αλεξανδρούπολη βγήκαν με χαμόγελα από τα εξεταστικά κέντρα, καθώς το θέμα ήταν γνώριμο. Τις απόψεις τους σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στη διάδοση της γνώσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί δημιουργικά στο πλαίσιο του σχολείου, κλήθηκαν να αναπτύξουν μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις την πρώτη μέρα της διεξαγωγής τους. Κανονικά σε όλα τα σχολεία της περιοχής του νομού μας. Είχαμε περίπου, ακριβώς μάλλον, 961 μαθητές που έγραψαν. Η αποχή ήταν μικρή, κυρίως αναφέρεται στους μαθητούς τους απόφοιτους, οι οποίοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους και παρουσιάζεται πάντα σε αυτού την κατηγορία των υποψηφίων κάποιες απουσίες. Τώρα, τα θέματα, οι εξετάσεις ξεκίνησαν μάλλον με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας που κατά τη γνώμη μου το βάζουν σαν πρώτο μάθημα επειδή και οργανωτικά είναι εύκολο, όλοι οι μαθητές γράφουν το ίδιο θέμα. Ήταν ένα θέμα επίκαιρο, θα μπορούσα να πω, που αφορά την τεχνολογία και οι νέοι από ό,τι φαίνεται έχουν καλύτερη πρόσβαση στο θέμα της τεχνολογίας. Η πρώτη ημέρα των εξετάσεων κυλήσε ομαλά χωρίς προβλήματα, τόνισε ο προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, λέγοντας παράλληλα πως φέτος παρατηρείται μείωση των εισακτέων στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ της χώρας κατά 10.000. Αύριο πάλι οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας, Βιολογία, Ιστορία, Μαθηματικά. Ελπίζω ότι στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία και των διευθυντών των σχολείων και των σχολείων και ελπίζω ότι πάλι τα πράγματα θα είναι ομαλά και δεν θα έχουμε προβλήματα. Στηρίζουμε εκείνους που έχουν μεγάλο πάθος για την επιχείρησή τους. Τράπεζα Κύπρου.